Και πάμε στην επόμενη μας συνταγή για σήμερα. Θα φτιάξουμε γύρο χοιρινό. Αυτή τη συνταγή την αγαπώ. Δεν υπάρχει περίπτωση να αποτύχετε. Θα φάτε το πιο γευστικό, το πιο καθαρό, χωρίς λίπος γύρο που έχετε δοκιμάσει και σε χρόνο ντετέ. Πάμε να δούμε τελικά μας. Για το γύρο χοιρινό θα χρειαστούμε 400 γραμμάρια ψαρονέφρη, 4 με 5 κουταλιές της σούπας ξύδι από λευκό κρασί, μισό κρεμμύδι, 2 σκελίδες σκόρδο, 3 με 4 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, 1 κουταλάκι του γλυκού μέλι, 1 κουταλιά της σούπας δενδρολίβανο, 1 κουταλάκι του γλυκού ρίγανη, αλάτι και πιπέρι. Για τις πίτες, 250 γραμμάρια γιαούρτι στραγγιστό, 250 γραμμάρια αλεύρι που φουσκώνει μόνο του, 1 κουταλάκι του γλυκού ρίγανη, αλάτι και 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο. Για τη σύνθεση, 2 κουταλιές της σούπας τζατζίκι, 150 γραμμάρια πατάτες τηγανιτές, μισή ντομάτα, μισό κρεμμύδι και 1 κουταλιά της σούπας μαϊντανό. Πάμε να ξεκινήσουμε. Κατεξοχήν για μένα το ψαρονέφρι είναι για να φτιάχνετε αυτή η συνταγή που θα φτιάξουμε σήμερα. Δηλαδή γύρο χοιρινό. Μόλις αγοράσουμε το ψαρονέφρι, σχεδόν ποτέ δεν θα το αγοράσουμε ξεχωριστά από το παραφύλετο με το φιλέτο. Υπάρχει ένα κομμάτι εδώ πέρα που φαίνεται ότι είναι ξεχωριστό από το ψαρονέφρι, αυτό εδώ, που είναι το παραφύλετο. Όπως και στο φιλέτο του μοσχαριού υπάρχει το παραφύλετο. Στο χοιρινό και στο κοτόπουλο το παραφύλετο είναι εξίσου μαλακό σαν το φιλέτο. Στο μουσχάρι δεν είναι τόσο μαλακό. Εντάξει. Οπότε εδώ πέρα θα το χρησιμοποιήσω, θα κόψω σε μικρά-μικρά κομματάκια. Ουσιαστικά κόβω μικρές-μικρές λωρίδες. Κόβω ωραίες φετούλες και πάει μέσα στον μπολ. Εδώ. Το ίδιο πράγμα θα κάνω και στο γύρο μου. Κόβω εδώ στη μέση. Και έτσι όπως είναι, παίρνω το μαχαίρι μου και κόβω ωραίες μικρές φετούλες, λωριδίτσες, εδώ. Το ψαρονέφρι ψήνεται πολύ πιο γρήγορα από το κοτόπουλο, οπότε καταλαβαίνετε πόσο λίγο χρόνο θέλει στο τηγάνι. Λοιπόν, κόβω σε λεπτές λωριδίτσες και πρέπει να κάνετε ακριβώς ό,τι σας λέω και στο τέλος το αποτέλεσμα θα είναι 10 φορές καλύτερο από το γυράδι. Λοιπόν, ρίχνω σε ένα μπολ εδώ και θα προσθέσω μέσα ένα μυστικό συστατικό. Το συστατικό αυτό δουλεύει πάντα 100% στο χοιρινό και το κάνει πάρα πολύ νόστιμο. Που είναι τι, φίλε Διονύση? Το ξύδι. Λίγο ξυδάκι στο χοιρινό. Το ξύδι θα μας δώσει μια υπέροχη γεύση, θα μαλακώσει κι άλλο το κρέας και θα φέρει πιο κοντά τη γεύση του γύρου που θα φτιάξουμε, το γύρο που αγοράζουμε έτοιμο από τα μαγαζιά. Οπότε ανακατεύω λίγο το ξύδι εδώ. Μαζί με το ξύδι θα προσθέσω ένα κρεμμύδι εδώ που θα κόψω σε λεπτές φέτες εδώ. Άμα είναι πολύ μεγάλο, βάλτε μισό. Νομίζω αυτό είναι αρκετό. Για να το ανοίξω να δω. Ναι, είναι αρκετό. Θα ρίξω μισό κρεμμυδάκι, δεν θα βάλω πάρα πολύ κρεμμύδι. Το κρεμμύδι δεν θέλω να σας ξεγελάει, θα μαλακώσει το κρέας μας καθώς το μαριναρούμε και επίσης, καθώς το ψήνουμε στο τηγάνι, θα καραμελώσει και θα γίνει άλλο πράγμα. Λοιπόν, σκόρδο. Λοιπόν, πάει και το σκόρδο μέσα. Βέβαια, τι πρέπει να ρίξω εδώ μέσα? Αλάτι, πιπέρι και λάδι. Θα ρίξω περίπου 3 κουταλιές της σούπας λάδι. Θέλουμε λαδάκι, γιατί δεν θα χρησιμοποιήσουμε μετά πολύ λάδι για να ψήσουμε. Πιπέρι. Και αλάτι. Λοιπόν, τώρα, φίλε Διονύση, βάλαμε μέσα ξύδι, σωστά? Τι πάντα πρέπει να θυμόμαστε, αυτό που λέω όλη την ώρα, ότι όταν κάνουμε συνταγές μας, τη μαγειρική, όχι ζαχαροπλαστική, πρέπει να θυμόμαστε. Ισορροπία. Ισορροπία. Πάντα πρέπει να βάλουμε έναν ανταγωνιστή σε οτιδήποτε ρίξουμε μέσα πάρα πολύ έντονο. Βάλαμε το ξύδι, οπότε στο τέλος το κρέας μας θα ξυνίζει. Άμα μας πειράζει και μας φαίνεται κάτι καινούριο και για τα γούστα μας δεν είναι πολύ κοντά σε αυτό που θέλουμε, τι κάνουμε? Θα προσθέσουμε τον ανταγωνιστή του, που είναι ουσιαστικά η ζάχαρη. Η ζάχαρη ή μέλι θα βάλουμε μέσα. Θέλει λίγο μελάκι εδώ. Και όταν λέω λίγο, μία κουταλιά του γλυκού, δεν χρειάζεται παραπάνω. Κοιτάξτε εδώ πώς λίγο θα ρίξω. Γιατί αν βάλουμε πολύ μέλι, μετά θα βγει γλυκό το φαγητό μας. Επίσης το μέλι θα βοηθήσει πάρα πολύ στο να καραμελώσει ο γύρος και να μας δίνει την αίσθηση ότι είναι ψητός πάνω σε σούβλα. Οπότε, ανακατεύουμε. Μέλι, ελαιόλαδο, κρεμμύδι, σκόρδο. Και τώρα τα αρωματικά που θα ρίξετε μέσα έχει να κάνει με εσάς. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το δεδρολίβανο σε αυτή τη συνταγή, το αγαπώ. Και μου αρέσει πάρα πολύ και η ρίγανη. Την αγαπώ κι αυτή. Οπότε, τα μυρωδικά πάνε μέσα, εδώ. Το δεδρολίβανο θα το ψιλοκόψω. Αυτή είμαστε. Πάει αυτό στην άκρη. Και ανακατεύουμε. Λοιπόν,
Θέλω να πιέσετε τώρα το κρέας μαζί με το κρεμμύδι και το σκόρδο. Υπάρχουν πάρα πολλά υλικά που βοηθάνε στο να γίνουν μαλακά τα κρέατά μας. Ουσιαστικά, όση ώρα αφήνουμε περισσότερο να μαρινάρουν το κρέας μας, τόσο περισσότερο το μαλακώνουν. Το ίδιο πράγμα ισχύει και για το ξύδι. Και όση ώρα μαρινάρω το κρέας μου, πάμε να ετοιμάσουμε τις πίτες μας. Τη συνταγή όλη την ξέρετε. Ίση αναλογία σε γιαούρτι στραγγιστό με ίση αναλογία σε αλεύρι που φουσκώνει μόνο του. Είτε μπορούμε να το κάνουμε σε ένα μπολ ανακάτεμα στο χέρι, είτε μπορείτε να το κάνετε σε ένα μίξερ. Εγώ θα χρησιμοποιήσω τώρα το μίξερ. Γιατί, φίλε Διονύση? Γιατί δεν θέλω να λεωρθώ. Περίμενε να σου πω κάνα σοβαρό λόγο, έτσι. Η αλήθεια είναι πως δεν υπάρχει σοβαρός λόγος, γιατί περισσότερο χρόνο θα κάνω στο μίξερ. Ήδη θα είχατε λιώσει τώρα στο χέρι, η αλήθεια είναι. Απλά κοίταξε εδώ. Τα χέρια του Άκη σήμερα είναι πεντακάθαρα. Λοιπόν, για δύο πίτες θα βάλω 2,50 αλεύρι που σκόνη μόνο του και 2,50 γιαούρτι στραγγιστό μέσα. Δύο υλικά που ουσιαστικά χρειάζεται για να γίνει αυτή η πίτα. Βέβαια σήμερα θα βάλω και ένα τρίτο. Θα βάλω και λίγο αλάτι. Και θα βάλω και ένα τέταρτο γιατί μου αρέσει, που είναι πιο η ρίγανη. Θα βάλω και λίγο ρίγανη. Και γιατί όχι σήμερα, Διονύση, έχουμε τρέλα. Να κάτσε να βάλω λίγο τι κάνουμε εδώ πέρα να ζεσταίνεται. Θα βάλουμε και λίγο λάδι. Πόση ώρα? Σε 10 λεπτάκια θα έχουμε τελειώσει. Καλά, το λαδάκι μπορούμε να το ρίξουμε μετά, τον τηγανίζουμε. Λοιπόν, λίγο λαδάκι, ανακατεύω. Και επιτέλους, για μια φορά θα είναι καθαρά τα χέρια μου. Λοιπόν, δεν θέλει πολύ ανακάτεμα, ίσα ίσα να δέσουν τα υλικά μας εδώ. Η αλήθεια είναι πως τώρα στο χέρι θα είχα τελειώσει. Αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, και με το που δέσει το μείγμα μας εδώ πέρα, γιατί ουσιαστικά δεν θέλουμε να πλάσουμε. Σας είπα γίνεται και στο χέρι. Απλά το κάνω γιατί δεν θέλω να λερωθώ. Όχι, παιδιά, αυτό δεν το έχεις πει ποτέ στη ζωή σου. Το είπα τώρα. Δεν πειράζει, όσο περνά τα χρόνια θα λέω περίεργα πράγματα. Καταλαβαίνετε, γίνομαι γεροπαράξενος πια. Λοιπόν, και το ζυμάρι μας είναι έτοιμο εδώ. Βέβαια τώρα θα μου πείτε, έχεις να πλύνεις ολόκληρο μπολ του μίξερ. Σωστά. Δεν νομίζω ότι θα το πλύνω εγώ σήμερα. Λοιπόν, θα αφήνω αυτό στην άκρη. Και θέλω να κάνω δύο πίτες, χωρίζω το ζυμάρι μου στη μέση. Σε περίπτωση που δείτε ότι κολλάει στα χέρια σας, που είναι σχεδόν αδύνατον, εφόσον το γιαούρτι σας δεν είναι στραγγιστό μόνο μπορεί να κολλάει. Λίγο αλευράκι για να το ανοίξετε και θα γίνει τέλειο. Έτσι όπως είναι, θα το ανοίξω λίγο το ζυμάρι μου εδώ. Με μία μευράνη. Λοιπόν, ανοίγουμε λίγο το ζυμαράκι μας, το ανοίγουμε λεπτό. Και κοίταξε εδώ πως καίει το τηγάνι μου, το βλέπεις? Ουσιαστικά θα είναι σαν να το ψήνω πάνω σε θράκα. Λοιπόν, ρίχνω πάνω. Χαμηλώνω λίγο τη φωτιά. Θέλω να ψηθεί λίγη ώρα πάνω στο τηγάνι για να ψηθεί και μέχρι μέσα στο ζυμάρι. Και όση ώρα ψήνεται εκείνη, να απλώσω και την άλλη εδώ. Καλά, η συνταγή είναι αστεία, έτσι. Ο καθένας μπορεί να φτιάξει πίτα. Έχει γίνει το must της Ελλάδος. Νομίζω δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει φτιάξει τις τελευταίες μέρες αυτή την πίτα. Οπότε δεν θα αλλάξω συνταγή. Τέλεια. Πάω να δω τι γίνεται εκεί πέρα. Τίποτα, όλα καλά. Για να γυρίσω. Κοίτα, Ελλάδα, τι γίνεται. Δεν κακή. Όχι. Φαντάζομαι ότι το πλάνο όταν το γύρισα δεν το είχες. Κοιτούσες αλλού, Χαρτάει το, Λοιπόν, η πρώτη μας πιτούλα είναι έτοιμη. Πάει. Και πάμε για τη δεύτερη, αλάδωτο σήμερα. Είπα θα το πάω λίγο πιο healthy. Έχει μία τρύπα στη μέση, δεν πειράζει. Τελείωσε. Τώρα θα βγει με τρύπα. Την ισιώνω εδώ. Πάλι, χαρτάει το, Ο ελληνικός γύρος είναι το τουρκικό ντονέρ κεμπάπ και το αραβικό σαουάρμα, το οποίο δεν σερβίρεται ούτε με γιαούρτι, ούτε με τζατζίκι, αλλά με ένα λεπτό στρώμα από θρηματισμένα φιστίκια. Και η δεύτερη πίτα μας είναι έτοιμη για αυτή, οπότε τη βγάζω στην άκρη. Όλα, καταπληκτική. Λοιπόν, και τώρα, φίλε Διονύση, πρέπει να γίνει πολύ συγκεκριμένο το τι θα κάνουμε. Όπως βλέπεις, έβαλα το τηγάνι πάνω στη φωτιά. Έχει λάδι? Όχι. Το έχω βάλει τέρμα. Θέλω να κάψει πάρα πολύ δυνατά. Η φιλοσοφία της συνταγής είναι ότι δεν ψήνουμε 8 μερίδες γύρω την ίδια στιγμή. Η κάθε μερίδα γύρω θα ψήνεται σε μία τηγανιά. Δεν ψήνουμε πολλές τηγανιές μαζί. Γιατί θέλουμε να ψηθεί σε ελάχιστο χρόνο. Σε 1,5 λεπτάκι θέλουμε να είναι έτοιμος ο γύρος. Οπότε, αν βάλω πολύ υλικό μέσα, ο γύρος θα αρχίσει να βράζει, δεν θα κάνει κρούστα. Τσάμπα κάναμε την όλη διαδικασία. Άρα, τι κάνω? Δεν ρίχνω όλο το γύρο. Ρίχνω το μισό για να ψάρουν εύκολα. Είδα τα κρεμμυδάκια πώς πάνε μέσα. Βλέπεις πόσο έχω βάλει? Τίποτα. Σε περίπτωση που βάλω περισσότερη ποσότητα, θα χαλάσει η συνταγή μας. Εντάξει? Ναι. Με αυτόν τον τρόπο τα κρεμμύδια χωρίσανε, καραμελώνουνε. Άμα βάλουμε όλο το γύρο την ίδια στιγμή, τελειώσαμε. Λοιπόν, κοιτάξτε εδώ, χρώμα που έχει πάρει.
Τα λιπαρά που έχουμε βάλει είναι ελάχιστα, μόνο από το λαδάκι που έχουμε ρίξει. Κοίταξε εδώ πώς καραμελώνει γύρω. Τέλεια. Δεν ανακατεύω πολύ ώρα και ουσιαστικά αυτό που θέλω είναι πολύ δυνατή φωτιά σε λίγη ποσότητα κρέατος. Κοιτάξτε χρώμα. Τώρα, εδώ ανακατεύω. Δεν υπάρχει. Καταπληκτικό. Εδώ. Και προαιρετικά, άμα θέλουμε, σβήνουμε με ελάχιστο ψηδάκι στο τέλος. Εδώ. Και όταν λέω ελάχιστο, εννοώ ελάχιστο. Κοιτάξτε πόσο. Αυτό. Βγάζω τη μία μερίδα, εδώ. Τώρα, επειδή υπάρχουν μερικοί και συνήθως οι γυναίκες που δεν τρώνε κρεμμύδι και θα ρωτήσουν, Άκη, δεν θέλουμε να βάλουμε κρεμμύδι, μπορούμε να βάλουμε κρεμμύδι. Μπορείτε να μην βάλετε κρεμμύδι. Και τώρα, οπωσδήποτε, πρέπει να καθαρίσουμε λίγο το τηγάνι μας. Και πάμε για τη δεύτερη δόση. Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, περιμένουμε να ζεσταθεί καλά το τηγάνι. Δεν ρίχνουμε τον γύρο μας, άμα δεν είναι ζεστό το τηγάνι, εδώ. Και άμα θέλετε να ρίξετε λίγο λαδάκι μέσα, εγώ σας έδειξα την πολύ light εκδοχή. Είδατε πως βγαίνει μια χαρά και έτσι. Μπορείτε να ρίξετε λίγο λάδι. Τύπου μια κουταλιά της σούπας, εδώ ίσα ίσα. Δεν είναι τίποτα. Να βάλετε λίγο λαδάκι. Εδώ. Λοιπόν, δεν παραψύνουμε. Όπως σας είπα, θα ψήσετε για πολύ λίγο. Η αλήθεια είναι πως και να κρατάει λίγο το χοιρινό στη μέση, το αφήνουμε και στα εστιατόρια. Αλλά εντάξει, αυτό είναι θέμα γούστου. Άμα σας κακοφαίνεται, ψήστε λίγο παραπάνω. Δεν πειράζει. Λοιπόν, και ήρθε η ώρα να σβήσουμε ξανά. Με τι σβήνω, φίλε Διονύση? Ναι. Με ξύδι. Αλλά όταν λέω σβήνω, κοιτάξτε με πόσο λίγο. Εδώ, ένα κουταλάκι του γλυκού. Ίσα-ίσα να πάρει το ξύδι όλη αυτή την υπέροχη γεύση που έχει το τηγάνι, να αντεγκλασάρει το τηγάνι και κοιτάξτε εδώ χρώμα. Δηλαδή, δεν είναι συγκλονιστικό. Κοιτάξτε εδώ. Άντε, γεια. Και επιτέλους, ήρθε η ώρα να στήσουμε τα πιτόγυρά μας. Να ρίξω λίγο νεράκι εδώ μέσα. Τέλεια. Και πάμε, τα πράγματα είναι απλά. Λοιπόν, λαδόκολλα. Οικονομία στη λαδόκολλα, να μην ξοδεύουμε τις απαλαδόκολλα. Διονύση. Βέβαια. Εδώ και εδώ. Να βάλω και μία αλουμίνο χαρτούμπα. Εδώ. Οπότε λίγο αλουμίνο χαρτό εδώ. Και λίγο αλουμίνο χαρτό εδώ. Λοιπόν, ένα, δύο. Εδώ. Ξεκινάω με τζατζίκι με γύρω. Τζατζίκι. Το ψυγείο το έχω έτοιμο. Σε περίπτωση που θέλετε να κάνετε το καλύτερο τζατζίκι που υπάρχει στον κόσμο, απλά πατήστε τζατζίκι Άκης, YouTube ή Google, θα σας βγάλει πρώτη συνταγή τη δική μου. Και σχέτο τζατζίκι να πατήσετε, πάλι τη συνταγή τη δική μου θα σας βγάλει. Οπότε. Γιατί και για να φτιάξετε σωστό τζατζίκι θέλει κολπάκια, δεν γίνονται όλα τόσο εύκολα. Βέβαια, το φανταστικό είναι ότι και ο γύρος έχει μυστικό το ξύδι στη συνταγή και φυσικά το τζατζίκι το μυστικό συστατικό ποιο είναι? Το ξύδι πάλι. Χωρίς ξύδι, τζατζίκι δεν γίνεται. Σε περίπτωση που δεν το ξέρετε. Και όπως βλέπεις, φίλε μου, εγώ δεν το λυπάμαι. Και όταν λέω δεν το λυπάμαι, έχω βάλει και σκόρδο στο τζατζίκι μπολικό. Γιατί για να γίνει φασάρα, το καταλαβαίνεις, αλλιώς δεν γίνεται φασάρα. Πάπρικα βάζετε στην Αθήνα. Εμείς στη Θεσσαλονίκη δεν βάζουμε πάπρικα στο πιτόγυρο το χοιρινό. Στη Θεσσαλονίκη πάπρικα δεν μπαίνει ποτέ. Και η πάπρικα πηγαίνει όταν βάλεις γιαούρτι σκέτο, όχι τζατζίκι. Το τζατζίκι από μόνο του τα έχει όλα. Δεν χρειάζεται να βάλεις πάπρικα, φίλε μου. Λοιπόν, εμείς στη Θεσσαλονίκη βάζουμε πατάτες. Εσείς βάζετε στην Αθήνα πατάτες? Βεβαίως. Α, ωραία. Λοιπόν, πατούλες εδώ. Όπως βλέπεις, λέω, τα έχω φτιάξει όλα για δύο μερίδες, έτσι. Όχι παραπάνω. Νομίζω ότι έτσι πως το έχεις κάνει δεν θα κλείνει. Και δεν έχω τελειώσει ακόμα. Θα βάλω και ντομάτα. Δηλαδή. Πόσο φέτες να βάλω, φίλε Διονύση? Νομίζω από δύο φέτες το καθένα είναι μια χαρά. Τι άλλο θες, αγόρι μου? Λίγο κρεμμύδι. Ισχύει, είσαι πολύ premium η αλήθεια είναι, αλλά ο συνοδέτης μας θέλει και λίγο κρεμμύδι. Τι θα το κάνουμε? Λίγο μαϊντανό ίσα ίσα από πάνω. Λοιπόν, ήρθε η ώρα του τυλίγματος, έτσι όπως είναι, μεταφέρουμε όλο το μείγμα στο χέρι μας, φίλε. Εδώ. Έλα εδώ. Θα το κάνουμε μαζί. Δεν θα το κλείσω. Θα το κλείσεις. Εγώ σου λέω δεν θα το κλείσω. Πιστεύουμε όλοι στο Διονύση. Yeah. Πιστεύουμε όλοι στο Διονύση. Yeah. Λοιπόν, έλα. Μετέφερε, πιάνεις και τα δύο. Σήκωσε το μαζί με τον πιτόγυρο στο χέρι. Έτσι. Πιάνεις όλο με το χέρι. Ωραία. Σφίγγεις. Ναι. Ένα, δύο. Ωραία. Τρία. Τέσσερα. Εδώ, γυρνάς, πιάνεις. Άστο, πιάνεις όλο το χέρι. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Έτσι όπως είναι. Σφίγγεις, εδώ, πιάνεις. Εδώ. Πας το ένα μέσα στο άλλο. Εδώ. Και άλλο πάνω στο άλλο. Εδώ και εδώ.
Ξέρετε, δεν περιμένω να το πεινά. Είναι πολύ ωραίο το τύλιγμα. Πολύ επαγγελματικό. Επαγγελματικό δεν είναι αυτό το τύλιγμα που ζυγίζει το κάθε πιτόγυρο 800 γραμμάρια που δεν έχει φάει τέτοιο πιτόγυρο, θεσσαλονικιώτικο. Για το γύρο χοιρινό, κόβουμε το ψαρονέφρι σε πολύ λεπτές λωρίδες και τις βάζουμε σε μπολ. Προσθέτουμε ξύδι, το κρεμμύδι σε λεπτές φέτες, τα σκόρδα ψιλοκομμένα, ελαιόλαδο, πιπέρι, αλάτι, το μέλι, το δενδρολίβανο, τη ρίγανη και ανακατεύουμε. Βάζουμε τη μισή δόση από το χοιρινό σε καυτό τηγάνι και ψήνουμε για 1-2 λεπτά μέχρι να πάρει χρώμα από όλες τις πλευρές. Σβήνουμε με ξύδι, ανακατεύουμε και αφαιρούμε από τη φωτιά. Ακολουθούμε τα ίδια βήματα και για το υπόλοιπο χοιρινό. Για τις πίτες, στον κάδο του μίξερ βάζουμε το γιαούρτι, το αλεύρι, αλάτι, τη ρίγανη, το ελαιόλαδο και χτυπάμε σε δυνατή ταχύτητα μέχρι να δέσουν τα υλικά. Κόβουμε τη ζύμη στη μέση και ανοίγουμε με έναν πλάστη. Ψήνουμε συνολικά την κάθε πίτα μέχρι να πάρει χρώμα και να ψηθεί. Για τη σύνθεση, μοιράζουμε στις πίτες το τζατζίκι, το γύρο, τις πατάτες, τις ντομάτες και το κρεμμύδι σε φέτες, το μαϊντανό, τυλίγουμε και σερβίρουμε. Και ήρθε η ώρα της δοκιμής. Φαντάζομαι ότι όλοι ζηλεύετε. Λογικό είναι, το καταλαβαίνω. Λοιπόν, αρχίζω. Ό,τι πιο ποιοτικό έχετε φάει ποτέ σε σουβλάκι και ό,τι φτιάξετε, θα πείτε πω τον άτιμο, όπως θα είπε, ακριβώς είναι. Δεν έχω ξαναφάει στη ζωή μου κάτι παρόμοιο, μοναδικό.